Είναι πακέτο. Α, ευχαριστώ. Ω, τι θέλεις. Ο Δημήτρης. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα Μίτσο, τι λέει, πώς είσαι? Μια χαρά ρε, εσύ ήθελα να σε ρωτήσω. Καλά ρε, πάλι καινούργια ακουστικά πήρες. Τι εννοείς? Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε τα ακουστικά Superlux 668B. Τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι από τα καλύτερα value for money ακουστικά που υπάρχουν στην αγορά και πραγματικά πιστέψτε με, δεν θα βρείτε τίποτα καλύτερο για τα συγκεκριμένα χρήματα που ζητάνε και για ένα αρκετά μεγάλο εύρος χρημάτων παραπάνω από αυτά. Έφαγα ένα χρόνο ψάχνοντας να τα βρω. Τελικά από σύμπτωση βρήκα ότι υπάρχει ένα μόνο μαγαζί εδώ Ελλάδα που μπορεί να τα διαθέσει και έτρεξα να τα προμηθευτώ. Η τιμή τους όπως βλέπετε κιόλας είναι 37 ευρώ, αλλά στο συγκεκριμένο είναι σε έκπτωση στα 33, τόσο τα πήρα εγώ. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα παιδιά μόλις τα είδα πριν από ένα χρόνο τα ερωτεύτηκα, αλλά δυστυχώς εδώ Ελλάδα δεν υπήρχαν. Και με τα μεταφορικά από Αμερική έφταναν γύρω στα 70-80 ευρώ. Τα συγκεκριμένα έχουν τις καλύτερες κριτικές που υπάρχουν για τα ακουστικά αυτού του εύρους χρημάτων σε σχέση με όλο τον ανταγωνισμό, ακόμα και με αρκετά καλύτερα ακουστικά που θα βρείτε. Είναι καθαρά ακουστικά ήχου, δεν έχουν μικρόφωνο ενσωματωμένο, αλλά θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο, πιστεύω ότι αξίζει και παραξίζει. Τώρα, περνώντας τα ακουστικά, να σας πω δύο πραγματάκια πριν ανοίξω το κουτί, το οποίο όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ τακτοποιημένο και έρχεται, έχει πολλά πραγματάκια extra, τα οποία δύσκολα θα βρείτε ακόμα και σε ακριβά ακουστικά, αν πάτε να τα πάρετε. Σας δείχνω λίγο στα γρήγορα τι έχει το κουτί. Όπως βλέπετε ήδη από την εικόνα, η κάμερά μας είναι αποκλειστικά δοσμένη για τα ακουστικά. Δεν βάζω πάνω το πρόσωπό μου στη γωνία, ούτε λογότυπο, ούτε τίποτα. Θέλω όλο το πλάνο να πάει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα ακουστικά. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα έρχονται με ευαισθησία 98 dB περίπου. Είναι το ηχείο τους μέσα, το ηχείακι που έχουν είναι Dynamic Type. Έχουν isolation μόνο μείον 12 dB έως και 15 dB. Connector Type 3,5 χιλιοστών, σύν ότι έχει μέσα βίσμα για να μπορούμε να το μετατρέψουμε. Δύο καλώδια, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό για τα χρήματά τους. Ένα στο 1 μέτρο και ένα κοντά στα 3 μέτρα περίπου. Ζυγίζουν γύρω στα, πόσο λέει, 7,8, γύρω στα 100 γραμμάρια, κάπου εκεί πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Είναι τρομερά ακουστικά, γιατί τα έχω ερωτευτεί πριν καν τα ανοίξω, αν και θέλω να τα δοκιμάσω. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε προφανώς είναι η απόδειξη, την οποία έβαλαν ήδη το κατάστημα που το πήρα. Δεν σας βάζω το link, αν θέλετε να με ρωτήσετε στα σχόλια καλώς ίσως να το απαντήσω. Αν το δείτε στο Scrooge δεν θα το βρείτε, υπάρχει μεμονωμένο κατάστημα το οποίο δεν είναι στο Scrooge. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό, είναι τα ακουστικά. Ας τα βγάλω, να δούμε με τι έρχονται μαζί. Ας φύγει στην άκρη αυτό, δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, πριν να σας δείξω για τα ακουστικά, θα δείξω το πρώτο πραγματάκι, το οποίο είναι οι οδηγίες εδώ μέσα. Οι οποίες μας δείχνουν πώς συνδέονται τα καλώδια στα ακουστικά και έχει μέσα ένα πολύ μικρό χρησιμότατο γκατζετάκι. Είναι αυτό εδώ, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο τι κάνει ακριβώς. Και έχουμε τις οδηγίες μέσα για το πώς να χρησιμοποιούμε τα ακουστικά, πάρα πολύ καλό και χρήσιμο. Να σας ανοίξω κιόλας να δείτε. Είναι σε διάφορες γλώσσες ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα συγκεκριμένα ακουστικά παιδιά είναι ακουστικά ήχο. Όπως είπα, δεν έχουν ενσωματωμένο μικρόφωνο. Οπότε, αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να έχετε και μικρόφωνο ίσως. Προσωπικά τα θέλω μόνο για ήχο. Οπότε, νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή για μένα. Δεν χαρακτηρίζονται gaming ακουστικά σε καμία περίπτωση. Είναι ακουστικά μουσικής. Και εκεί μένει το θέμα. Πιστέψτε με, όχι ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για gaming. Εννοείται ότι μπορείτε να παίζετε παιχνίδια και να τα χρησιμοποιείτε. Απλά είναι κυρίως game, είναι κυρίως, είδατε παρασύρθηκα, ακουστικά μουσικής. Αλλά ας τα ανοίξω. Όπως έχετε προσέξει ήδη, το πρώτο πράγμα είναι το περίεργο σχήμα τους.
Λοιπόν, βλέπετε πάνω ότι λείπει, δεν είναι ολοκληρωμένο το κομμάτι το headband, αλλά σε δύο επιμέρους πλαστικάκια από το πλάι, τα οποία είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, να σας το δείξω όσο γίνεται κοντά, αρκετά μαλακό, με αφρό μνήμης και πολύ ωραία αίσθηση. Βλέπουμε εδώ το μεταλλικό βραχίωνα επάνω και περνάμε στο σώμα αυτό καθε αυτό. Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω σε λιγάκι. Το πρώτο πράγμα που θα έχετε προσέξει είναι αυτό εδώ. Δεν έχουν καλώδιο ενσωματωμένο και είναι πολύ καλό, προσωπικά το θεωρώ ένα καλό χαρακτηριστικό, γιατί μπορείτε να βάλετε το δικό σας καλώδιο όσο μήκος θέλετε για να τα χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Βλέπουμε ότι είναι κλειστού τύπου, όμως βλέπουμε ότι από εδώ υπάρχουν έξοδοι, οι οποίες δεν μπορώ να πω ότι απομονώνουν τέλεια τον ήχο. Έχουμε τα χαρακτηριστικά του, το όνομα βασικά του ακουστικού και εδώ πέρα μπορούμε να τα μικρύνουμε ή να τα μεγαλώσουμε. Γίνεται μισό λεπτάκι να δω κιόλας γιατί είναι λίγο περίεργο, δεν θέλω να τα χαλάσω. Ναι, βασικά το πρώτο πράγμα που πρόσεξα είναι ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε το headband πάνω, το βάζω, το βγάζω. Τώρα, όσον αφορά τα πλαϊνά, είναι λίγο δίσκαμπτα, αλλά δεν με στεναχωρεί αυτό, θα τα προσαρμόσω στο κεφάλι. Ας πάμε λίγο στα μαξιλαράκια. Όπως βλέπετε, είναι μεγάλα μαξιλαράκια, τα οποία προφανώς χωράνε άνετα το αυτί, με αφρό και δερματίνι γύρω, οπότε έχει μια αίσθηση δερματίνης. Δεν είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι δερματίνι, οπότε είναι, ίσως κάποιοι να το βρουν λίγο σκληρό στα αυτί. Προσωπικά τα θεωρώ λίγο πιο σκληρά από τα Siberia V2, τα οποία και χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα κάτσουν, θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο και πώς κάθονται στα αυτιά μου. Αρκετά στιβαρά τα βρίσκω, μπορεί σε κάποιους να φαίνονται πω που έχει δύο σειρματάκια επάνω, δεν θα είναι στιβαρά. Προσωπικά τα βρίσκω αρκετά στιβαρά. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρόσεξα είναι εδώ, ότι στα ακουστικά μπαίνει, όπως βλέπετε, μέσα το ηχείο ώστε να ταιριάζει και να προσαρμόζεται ακριβώς στα αυτιά μας. Εδώ πέρα έχουμε λογότυπο, αν το προσέξετε στο φως, γράφει Studio Monitor, πολύ ωραίο touch. Να σας πω, είναι αρκετά, δεν είναι πολύ βαριά, αλλά ούτε και πολύ ελαφριά, είναι μέτριου, μεσαίου εύρους σε βάρος. Προσωπικά προς το παρόν κάθονται ωραία στα χέρια μου και πάμε, αφού σας έδειξα τα ακουστικά, να σας δείξω τι άλλο έχει το κουτάκι που τα δίνει. Έχουμε μία, να ζουμάρει και η κάμερα βέβαια, ναι. Λοιπόν, έχουμε μία τσαντούλα υφασμάτινη, στην οποία μπορούμε να τα βάλουμε και να τα μεταφέρουμε, πάρα πολύ ωραίο touch. Μόνο σε αρκετά ακριβά ακουστικά το συναντάς αυτό. Επίσης, έρχεται με ένα καρφί, το οποίο μπορούμε να τα βάλουμε και να προσαρμόσουμε, να τα βάλουμε πάνω στην κονσόλα, κάτι το οποίο προσωπικά μου φαίνεται τρομερά βολικό, γιατί είναι αυτό που θέλω αυτή την περίοδο, να τα βάλω στην κονσόλα ήχου που έχω. Μ' αρέσει γιατί η λεπτομέρεια είναι αρκετά εμφανής και έχουν δώσει πολύ σημασία στη λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το καλώδιο του ενός μέτρου και πώς προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται ακριβώς όπως φαντάζεστε, ακριβώς κλιπάροντάς το πάνω στα ακουστικά. Και εδώ έρχεται το μικρό πλαστικάκι το οποίο είχαν μέσα, το οποίο μας βοηθάει στο να ασφαλίζει, ώστε, δείτε, το έβαλα από πάνω, ώστε να ασφαλίζει το καλώδιο για να μην μπορεί να μετακινείται. Οι τύποι που τα έχουν φτιάξει έχουν δώσει έμφαση ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή, ακόμα και στο πλαστικάκι έχει επάνω το όνομα της εταιρείας Superlux. Δηλαδή, δεν είναι άιντε τα δώσαμε αβέρτα και φτιάξτε ό,τι θέλετε στα ακουστικά. Λοιπόν, έχουμε ένα καλώδιο επίχρυσο στο 1 μέτρο και επίσης, για όσους θέλουν, έχουμε και ένα καλώδιο το οποίο είναι 3 μέτρα. Το οποίο είναι ακριβώς της ίδιας νοοτροπίας, θηλυκό jack σε αρσενικό jack, ώστε εάν είστε πολύ μακριά από υπολογιστή να τα συνδέετε και να φτάνετε ακριβώς στο μήκος που θέλετε. Προσωπικά, παιδιά, τα θεωρώ το καλύτερο value που υπάρχει αυτή στην αγορά. Απορώ γιατί δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Προφανώς θα μου πείτε, μα δεν είσαι αντικειμενικός. Ίσως να μην είμαι τόσο αντικειμενικός όσο θα θέλατε για το συγκεκριμένο, αλλά πιστέψτε με, τα συγκεκριμένα ακουστικά τα μελετάω εδώ και ένα χρόνο πριν να τα αγοράσω. Είναι η μοναδική φορά που έχω ψάξει τόσο πολύ ένα προϊόν πριν να φτάσει στα χέρια μου και έχω διαβάσει τόσες πολλές κριτικές για το συγκεκριμένο και όλα του τα χαρακτηριστικά, οπότε μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή πιάνω το όνειρό μου στα ακουστικά.
Πραγματικά, δηλαδή μετά από ένα χρόνο έρευνας και υπομονής κατάφερα να το πάρω. Τα θεωρώ προσωπικά φαινόμενο. Θα σας πω όμως και αφού τα δοκιμάσω, μείνετε στη συνέχεια στο βίντεο, μην κλείσετε, να σας πω ακριβώς πώς δουλεύουν. Αυτά ήταν τα Superlux λοιπόν 688B. Είναι μουσικά ακουστικά, νομίζω είναι το καλύτερο value που υπάρχει στην αγορά. Το είπα 10 φορές μέχρι τώρα, το έχετε πιάσει φαντάζομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να σας δείξω πώς κάθονται στα αυτιά και να σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις στο θέμα ήχος και πώς αυτό λειτουργεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Το review για τα συγκεκριμένα δεν θέλω μάλλον να το κολλήσω εδώ πέρα, επειδή θα βγει λίγο τεράστιο το βίντεο και θα μου λέτε πω πάλι μισή ώρα βίντεο έκανες. Επειδή πραγματικά έχω κατενθουσιαστεί όσο τα χρησιμοποιώ, έχουν περάσει γύρω στις 10-12 ώρες κάπου τόσο από το πρωί που τα άνοιξα μέχρι τώρα, που τα έχω στα αυτιά μου συνέχεια, αυτό λέει πολλά. Δεν θέλω να τραβήξει πάρα πολύ, δεν θέλω να σας φάω το χρόνο σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό το βίντεο πάρα πολύ το φίλο μου, τον Δημήτρη τον Δουνά, ο οποίος ή αλλιώς Evergamer, μπείτε στο κανάλι του, είναι στο description από κάτω, ο οποίος κάναμε μαζί το intro που είδατε και νομίζω ήταν τρομερό για το συγκεκριμένο βίντεο. Ήθελα να το δείξω λίγο όμορφα και με βοήθησε πάρα πολύ με τις γνώσεις του και με τη βοήθειά του. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τον Στέλιο Θεοδωρόπουλο ή αλλιώς γνωστό ως Κακό Χαμό, επίσης κάτω το κανάλι του να μπείτε και σε αυτόν, που με βοήθησε για το καινούριο outro που θα δείτε τώρα σε λίγο. Είναι σήμερα η πρώτη φορά που θα δείτε καινούριο outro. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να δώσω και στον PG Gaming ή αλλιώς Βασίλη Γεροβασίλη, ο οποίος έχει την ευγενή καλοσύνη να μου φτιάχνει όλα τα thumb κάθε φορά που σας κάνω καινούριο unboxing και review οτιδήποτε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας φάω το χρόνο. Αν θέλω ένα conclusion σε αυτό το βίντεο, γιατί σε 3-4 μέρες θα έρθει το review, είναι ήδη έτοιμο, μοντάρετε. Περιμένετε να το δείτε, πραγματικά. Περιμένετε, δεν υπάρχει. Αν θέλω να πω ένα σχόλιο, πάρτε τα. Τρέχοντας. Πραγματικά. Μόνο αυτό σας λέω. Πριν να τελειώσω το review που θα δείτε σε λίγο, τα έχω φτιάξει όλα. Απλά δεν θα πω πολλά να μαρτυρήσω, γιατί έχει και κάποια αρνητικά τα οποία θα τα πούμε εκεί. Αλλά το conclusion είναι: φεύγετε σφαίρα και πάτε και τα παίρνετε. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτά τα ακουστικά. Check tech now, είναι ο Κώστας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.